Στατιστικά υποβαθμισμένη παραμένει εδώ και δεκαετίε η Δυτική Θεσσαλονίκη κατά κοινή ομολογία. Οι επισκέψει των υπουργών τη κυβέρνηση στι περιοχέ αυτέ, αλλά και οι αναφορέ που κάνει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό στην υποβάθμισή τη, δείχνουν πω πλέον αποτελεί ένα πρόβλημα που χρήζει άμεση λύση. Η σοβαρότητα τη κατάσταση μπορεί να γίνει αντιληπτή με μια μικρή αυτοψία από την πλατεία Δημοκρατία και δυτικά, μέχρι την επιστροφή δυτικά του λιμανιού, στο Δενδροπόταμο και το Καλοχώρη. Μπορεί να δει κανεί τα κενά κτίρια, την αποδραστηριοποίηση από βιομηχάνηση που υπάρχει από το 2000, αλλά να δει και την ελπίδα διορθώσεων και ανάπτυξη. Τα αίτια της υποβάθμισης είναι η παράνομη και επιλεκτική περιορισμή σε επενδύσεις μόνο στη Θεσσαλονίκη και ειδικά στην Δυτική. Υποβάθμιση ζώνη στον αναπτυξιακό νόμο, παράνομη χωροταξική περιορισμή εκτός ορίων δεξαμενών υψηλής όχλησης, επίκτητος φραγμός με ζώνες και επαχθείς όρου στο καλοχώρι πόντου, απίστευτη περιορισμή δυτικά του λιμανιού από το θαλάσσιο μέτωπο, χωρίς χρήση γης και μόνο πεζοδρόμηση, εκεί που θα γινόταν το νέο επιχειρηματικό πάρκο και το Νέο εκθεσιακό για να πάρει πνοή η Δυτική Θεσσαλονίκη. 475 μεγάλε επιχειρήσει και ενώσει πολιτών ενώνουν τι φωνέ μαζί με δημάρχου, βουλευτέ, ευρωβουλευτέ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν αυτά τα κέρια προβλήματα που δεν αφήνουν να αναπτυχθεί η Δυτική Θεσσαλονίκη και κατά συνέπεια ολόκληρη Θεσσαλονίκη. Με συγκεκριμένε προτάσει και με μηδενικό κόστο για την πολιτεία, οι επιχειρήσει ζητούν να αλλάξει η εικόνα τη πόλη. Σε μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποίησαν οι 475 σε γνωστό ξενοδοχείο τη Θεσσαλονίκη, εξέφρασαν όλε τι ανησυχίε του για την Εικόνα και τα προβλήματα τη δυτική πόλη, παραθέτοντα και όλε τι άμεσε λύσει. Μάλιστα, στην εκδήλωση βρέθηκαν πρώην υπουργοί, βουλευτέ, φορεί τη αυτοδιοίκηση, καθηγητέ πανεπιστημίων αλλά και επιχειρηματίε. Στην εκδήλωση, με επίσημα στοιχεία, παρουσιάστηκε η οικονομική κατάσταση στην περιοχή, ιεραρχήθηκαν τα προβλήματα και προτάθηκαν πλήρω τεκμηριωμένε λύσει. Για τη Θεσσαλονίκη και τη Δυτική Μακεδονία, τα θέματα που αναπτύχθηκαν συνολικά είναι η νόμιμη διόρθωση του περιφερειακού χωροταξικού από το ΙΠΕΝ, σύμφωνα με τι επιταγέ τη Ευρωπαϊκή. Επιτροπής και του Προέδρου Γιούνκερ. Η διόρθωση για απρόσκοπτε επενδύσει θετικά και εκτό ορίων υψηλή όχληση είναι η νόμιμη επιταγή τη Κομισιόν. Έχει ενημερωθεί σχετικά ο Πρωθυπουργό, ενώ ο Υπουργό συμφώνησε και στι επιχειρήσει και στου δημάρχου να δοθεί άμεσα λύση. Να πάυσουν οι απειλέ νέα καταστροφική ομοιρία στι επιχειρήσει Δυτικά Καλοχώρη Πόντου. Όλε οι μεγάλε επιχειρήσει τη περιοχή έχουν υπογράψει κατά του επιχειρηματικού πάρκου. Περιέχει νέε πρόσθετε διπλέ εισφορέ σε γη και χρήμα αλλαγέ χρήσεων, αναστολέ αδειών. Δεν ξανά γίνει πουθενά 3 χιλιόμετρα από το κέντρο. Στην Αττική, για παράδειγμα, δημιουργείται το σχηματάρι 80 χιλιόμετρα και όχι στο Εγάλο ή στο Περιστέρι. Να αξιοποιηθούν όλα τα κενά κτίρια του νομού που είναι περίπου 1 εκατομμύριο τετραγωνικά, με άνευ διαδικασιών αλλαγή και ελευθερία τη χρήση, όπω γίνεται και στην Αθήνα. Η διόρθωση του Προεδρικού Διατάγματο του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το Θαλάσσιο Μέτωπο, ώστε να προβλέπει και δυτικά επενδύσει όπω ανατολικά και όχι ένα ημιβούρκο και απλά ένα πεζόδρομο. Δημιουργείται φράγμα ανάπτυξη στα δυτικά. Διόρθωση του επικείμενου προ ολοκλήρωση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Θεσσαλονίκη από τι καταστρεπτικέ διατάξει μείωση πληθυσμού, λουκέτων στη παραγωγή και επαμφωτερίζουσε θέσει για την κατάργηση τη πρόφαση των χαρτών σε βέζο. Υπάρχει σε εκκρεμότητα το νέο εκθεσιακό κέντρο δυτικά στου λαχανόκηπου, όπω ζητούν όλοι, δήμαρχοι και ιεράρχε. Το αφήγημα των επόμενων δεκαετιών και τη πόλη των υπηρεσιών απέτει. Είχε 20 χρόνια και δεν είχε αποτέλεσμα. Υπάρχουν θετικέ αναφορέ από όλου για την αναστροφή τη υποβάθμιση στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν παράγεται ΑΕΠ και πλούτο από την πρωτεύουσα των υποσχέσεων. Η Θεσσαλονίκη δεν επιδέχεται τρίτη δεκαετία οικονομική βήθηση. Μεγαλώνει το χάσμα προσδοκιών αποτελέσματο. Έτσι ζητούν να υλοποιηθούν όλε οι λύσει γιατί δεν περιέχουν κρατικά χρήματα. Είναι άμεσα υλοποιήσιμε και δεν χρειάζονται νομοθετικέ ρυθμίσει, μόνο υπουργικέ αποφάσει. Η κοινωνία αναμένει άμεσα αποτελέσματα. Είναι στη και στι υποσχέσει επίλυση. Η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα τη περιοχή με 2.300 χρόνια πρωταγωνίστρια το αξίζει.